Απαράδεκτη χαρακτηρίζει η Δήμαρχος Καβάλας την πρόθεση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συνδέσεων να διακόψει τη γραμμή που ενώνει τον Πρίνο της Θάσου με την Καβάλα. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο να αποκόψουν την Καβάλα από τη Θάσο ή τη Θάσο από την Καβάλα. Βέβαια, οι πρώτοι που φωνάξαμε ήμασταν εμείς. Χρόνια πριν, 3-4 χρόνια αν θυμάμαι καλά, η Θάσος βολεύτηκε με τα δρομολόγια από Κεραμωτή. Ίσως και η Κεραμωτή να βολεύτηκε από αυτά τα δρομολόγια. Αλλά όταν αυξηθήκαν πια όλα τα δρομολόγια πήγαν σε εκείνη την πλευρά, σταμάτησε και η Κεραμωτή να επωφελείται από αυτή την κατάσταση. Διότι δεν περιμένει κανένα αυτοκίνητο, μπαίνει κατευθείαν μέσα στο ferry boat και φεύγει. Αποτέλεσμα ούτε ένα καφέ δεν πίνουν αυτοί οι άνθρωποι και απλώς ο Δήμος Νέστου έχει την επιβάρυνση της καταστροφής των δρόμων από το πέρασμα τόσων αυτοκινήτων. Την ίδια ώρα η κυρία Τσανάκα εξηγεί ότι η γραμμή Καβάλα Πρίνος εξυπηρετεί τα μέγιστα τους κατοίκους και των δύο περιοχών και μάλιστα σε πολλά επίπεδα. Η μεγαλύτερη επιχειρηματική δραστηριότητα στο νομό μας βρίσκεται απέναντι στην Θάσο. Εκεί βρίσκεται το 75% του τουρισμού της περιφέρειας, ως εκ τούτου και των αναλόγων κονδυλίων. Αυτά τα κονδύλια λοιπόν, όταν οι κάτοικοι της Θάσου θέλουν κάπου να πάνε να αγοράσουν, σε ποια αγορά τα πάνε, πάντως όχι στην Καβάλα. Λοιπόν, διαμαρτυρηθήκαμε εδώ και χρόνια, δεν μας άκουσε κανένας. Όταν πήραν όλες τις υπηρεσίες από τη Θάσο και τις φέραν στην Καβάλα, εφορία, πολεοδομία, τα πάντα, στο πνεύμα του Καλλικράτη που συμμαζευόμαστε συνέχεια και δεν αφήνουμε υποκαταστήματα στην επαρχία, οι ίδιοι οι Θάσοι βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση. Γιατί για να έρθουν στην Καβάλα πρέπει να πάνε μόνο από την Κεραμωτή και να έρθουν από εκεί εδώ. Και άντε αυτοί που έχουν αυτοκίνητο. Αυτοί που δεν έχουν αυτοκίνητο. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας θα εκδώσει ψήφισμα στην επόμενη συνεδρίασή του, με το οποίο θα ζητά να παραμείνει η γραμμή ως έχει και θα το κοινοποιήσει στον Υπουργό Ναυτιλίας. Συμφωνούμε αυτή τη φορά και εμείς και ο Δήμος της Θάσου και οι Δημότες της Θάσου. Συμφωνούμε ότι αυτά τα δρομολόγια δεν πρέπει να αποκοπούν τελείως, πρέπει να υπάρχουν έστω σε συγκεκριμένες ώρες και είναι για το καλό και των δύο Δήμων και όλης της περιοχής. Και εμείς λοιπόν θα σηκώσουμε τη φωνή της διαμαρτυρίας μας. Τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα έχουμε ψήφισμα για να μπορέσουμε να το αποστείλουμε στον Υπουργό, τον κύριο Δρίτσα, να του δώσουμε ένα όπλο στο χέρι μαζί με το ψήφισμα του Δήμου Θάσου ή μαζί με το ψήφισμα της Ένωσης των Θασίων, για να καταλάβει ότι αυτό το δρομολόγιο πρέπει να παραμείνει.